Όταν ήμουν στο δημοτικό, εγώ και μία άλλη μου συμμαθήτρια ουστάραμε τον ίδιο γκόμενο. Πρώτα βέβαια τα είχε με τη συμμαθήτρια, έτσι να το πούμε, και αυτό θέλω να είμαι δίκαιη. Εγώ με αυτήν τώρα ήμασταν σε μία υποβόσκουσα έχθρα, δηλαδή δεν τη δείχναμε ανοιχτά η μία στην άλλη, αράζαμε όλα τα πιτσιρίκια μαζί. Αλλά τότε υπήρχε όντως μία υποβόσκουσα έχθρα. Γιατί κάτι έγινε, χωρίσαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Μετά εγώ τον πλησίασα αυτόν, τα έφτιαξα εγώ μαζί του. Οπότε εκεί τώρα καταλαβαίνεις. Μακελιό. Αυτός εν τω μεταξύ την είχε καταβρει. Εμείς καθόμασταν και τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Εντάξει, δεν ήμασταν φίλες. Δηλαδή, είχε αυτή μία κλίκα με τρία άτομα. Είχα εγώ μία άλλη κλίκα με λαδί. Είχαμε και δύο-τρεις κοινούς εκεί πέρα στην παρέα που κάνανε παρέα και με τους μεν και με τους δε. Και το μήλο της Έριδος αυτός ο συμμαθητής είχε φτιάξει ολόκληρο σύστημα. Τα έφτιαχνε με αυτήν για κάνα δύο εβδομάδες, τη χώριζε, τα έφτιαχνε μαζί μου. Χώριζε από μένα, τα ξανά έφτιαχνε με αυτήν. Αλλά σε τρίτη δεν πήγαινε γιατί σου λέει γιατί να πω στον κόπο τις ηλίθιες τις έχω έτοιμες. Οπότε εμείς σε εκείνη την ηλικία είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο task. Ποια θα τα φτιάξει περισσότερο διάστημα και θα κρατήσει με αυτό το συμμαθητή. Έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι το έχουμε καταλάβει. Οπότε την τελευταία φορά τα έχω εγώ με αυτόν τον τύπο και μετράω τις μέρες. Γιατί σε τρεις μέρες, από τότε που το μέτραγα εγώ, θα ξεπερνούσα σε χρονικό διάστημα τη σχέση που είχε αυτός με την άλλη. Τότε λοιπόν εμείς είχαμε τα λευκώματα. Τι ήταν το λευκώμα? Ήταν ένα τετράδιο που διατύπωνες έτσι διάφορα ερωτήματα. Πήγαινε από άτομο σε άτομο μέσα στην τάξη και ο καθένας απαντούσε τη δική του την άποψη σε αυτά τα ερωτήματα. Οπότε σε μία ερώτηση, η οποία έλεγε δικό μου ήταν το λευκώμα, έτσι, τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, έχει πάει αυτός ο γκόμενος και έχει απαντήσει να χωρίσω. Και έχει πάρει μετά το λευκώμα η άλλη και έχει βάλει βελάκι στην απάντησή του τύπου και έχει απαντήσει κι εγώ. Συμφωνώ με συν μπροστά, έτσι, με συν, της πρόσθεσης. Συν. Φωνώ και επαυξάνω. Το βλέπω εγώ, μου γυρνάει το μάτι φρουτάκι και του λέω τι είναι αυτό που έγραψες, γιατί το έγραψες, μου λέει θέλω να χωρίσουμε. Του λέω οκ. Okay. Αλλά θα μου κάνεις όμως μια χάρη. Μου λέει τι χάρη. Περιμένεις, του λέω 4 μερούλες. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ. Αλήθεια σου το λέω. Απλά κάνει υπομονή 4 μέρες. Και μου λέει εντάξει θα κάνω. Απλά και μόνο για να πετύχω το στόχο που είχα θέσει. Τελικά το ρεκόρ παρέμεινε δικό μου. Γιατί όταν φύγαμε από το δημοτικό και πήγαμε στο γυμνάσιο, δεν ξανασχολήθηκε με καμία από τις δυο μας φυσικά και τα έφτιαξε με άλλη. Πριν από κάποιες ημέρες, στο γραφείο, χρειάστηκε να συνεργαστούμε με μια εξωτερική ομάδα για μια δουλειά. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της δουλειάς υπάρχει ένα κενό και καθόμαστε εγώ, μία συναδελφός μου και ένα από τα αφεντικά μου που ήταν παρόν εκείνη την ώρα και μιλάμε για άσχετα πράγματα περί ανέμων και υδάτων. Φανταστείς τώρα καμιά σοβαρή συζήτηση για McDonald's και KFC λέγαμε και τι θα φάμε μετά. Όπου εγώ εκεί άρχισα να κατηγορώ το αφεντικό μου τον Τάσο, ο οποίος έκανε το τεράστιο λάθος να με κάνει να εθιστώ στα KFC, διότι εγώ δεν είχα φάει μέχρι το 2018. Μία φορά λοιπόν μας έβγαλε και μας πήγε μετά τη δουλειά στα KFC, δοκίμασα μία φορά και μετά εθίστηκα. Εν πάση περιπτώσει, πετάγεται ένας, ο οποίος δεν ήταν στην κουβέντα, από την άλλη την ομάδα των εξωτερικών συνεργατών και λέει «Χάλια είναι και τα δύο, κανένα από τα δύο δεν είναι ωραίο». Η αυθόρμητη απάντηση που μου έρχονταν εκείνη την ώρα στο μυαλό ήταν να του πω ποιος ερώτησε. Δεν το έκανα όμως, διότι θεώρησα ότι είναι ιδιαίτερος αγενές και αντιεπαγγελματικό εφόσον ήταν εξωτερικός συνεργάτης. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάποιες ώρες μετά κάθεται δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφος, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας την εταιρεία και μιλάνε για gadgets και για κάμερες. Λίγο πιο δίπλα κάθομαι εγώ με μία συναδελφό μου και της λέω «Πω πω φίλε, δεν καταλαβαίνω τίποτα με τις ορολογίες που πετάνε, είναι λες και ακούω γραμμική β'». Και γυρνάει και μας απαντάει αυτός ο ίδιος έτσι που είπε «Κανένα από τα δύο δεν είναι ωραίο». Που αλλού έκανε κουβέντα και αλλού για τα αυτάκια του, πρέπει να είναι μεγάλη κουτσομπόλα αυτός ο τύπος. Να μιλήσουμε για πράγματα που ξέρετε εσείς. Για πείτε μας, για make-up και για μάσκαρες. Φυσικά η αυθόρμητη απάντηση μου εκείνη την ώρα ήταν τι λες βρεβόδι του αγρού που ασχολούμαστε μόνο με μακιγιάζ και με μάσκαρες.
Δεν το έκανα διότι το θεώρησα τι επαγγελματικό, ανταυτού όμως γύρισα και το είπα, δεν ξέρω να σου πω για make-up και μάσκαρες, ξέρω όμως να σου πω πως μπορείς να θάψεις ένα πτώμα ώστε να μην το βρει ποτέ κανένας. Έτσι όμως, με το βλέμμα του τρελού και σαν να το εννοώ. Εν τω μεταξύ αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη γνώση. Εγώ δηλαδή το έχω δει σε βίντεο εδώ πέρα στο TikTok, το έχουν κάνει άπειρα άτομα. Και υπάρχει και σε μήνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Του εξηγώ πώς γίνεται. Με το βλέμμα του τρελού. Αυτό εν τω μεταξύ δεν έλεγε και πολλά. Κουνούσε το κεφάλι του καταφατικά και σε ό,τι έλεγε, έλεγε ναι. Οπότε μόλις τελείωσα την περιγραφή, αυτό το βούλωσε για 2-3 δευτερόλεπτα. Και λέει, λοιπόν, εγώ πάω να κάτσω και λίγο από εκεί. Και σηκώνεται και φεύγει. Στο καλό! Του λέω και απαλλαχτήκαμε μια και καλή. Δεν θυμάμαι αν την έχω πει αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά θα την πω γιατί αυτή μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν έμενα ακόμα με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, μέναμε σε οικογενειακή πολυκατοικία. Σε ένα σπίτι που είχε χτίσει ο παππούς μου με τη γιαγιά μου, μένανε κάτω στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο έμενε η θεία μου και στο δεύτερο όροφο μέναμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα γινόταν πανηγύρι έτσι σε όλη την πολυκατοικία, ανοιχτές οι πόρτες, πήγαινε ερχόντουσαν οι παππούδες μου, πήγαινε ερχόντουσαν και εμείς τα πιτσιρίκια πάνω κάτω ένα στο σπίτι του αλλού και τα μεσημέρια μετά το σχολείο στο σπίτι της γιαγιάς μου, η οποία φυσικά ήταν ο άνθρωπος, ο ήρωας που μας κράταγε για να πηγαίνουν οι γονείς μας στις δουλειές τους. Μία περίοδο λοιπόν που εγώ και οι ξαδέρφοι μου ήμασταν στον υπηαγωγείο και ήμασταν και το αχτύπητο διαβολικό δίδυμο που έκανε όλες τις σκανταλιές. Είχαμε την τάση να πετάμε πράγματα από εδώ και από εκεί, να παίζουμε με το φαγητό μας και να το ρίχνουμε μία στην άλλη. Η πίεση της γιαγιάς μας τόσο εμένα να ανεβαίνει στο Θεό, τι να κάνει η γυναίκα, φώναζε για να μας βάλει θέση μας. Και καμιά φορά μας έχουν και καμία απαξιωτική ξυλιά στον κόλ. Μία από αυτές τις φορές λοιπόν, εγώ και η ξαδέρφη μου, για να μην μας σταματάει η γιαγιά μου, παίρνουμε δρόμο, ανεβαίνουμε πάνω στο δικό μου το σπίτι, βάζουμε το κλειδί από μέσα και βγαίνουμε στο πίσω μπαλκόνι. Και κοιτάμε τη γιαγιά μου που έχει βγει στην αυλή της και της φωνάζαμε «Κολόγρια, κολόγρια, κολόγρια, κολόγρια». Εμείς να γελάμε, η γιαγιά μου εννοείται να θυμώνει, να παίρνει τη μάνα μου και τη θεία μου τηλέφωνο «Ελάτε γρήγορα το γραφείο που με βρίζουν το κολόπεδα». Επιστρέφει η μάνα μου στο σπίτι, με πιάνει και για να μην τη φάω, τη λέω και εγώ στη δικιά μου τη μάνα και η ξαδέρφη μου στη δικιά της τη μάνα. Δεν λέγαμε κολόγρια. Λέγαμε καλόγρια, γιατί η γιαγιά μας είναι μια πάρα πολύ καλή γιαγιά. Μπορεί να μην είναι με κομμωτήριο, είναι όμως με κομμώτρια. Πριν πολλά χρόνια που ήμουν 19 χρονών, πήρα την απόφαση να κάνω την πρώτη αλλαγή στα μαλλιά μου και πιο συγκεκριμένα να κάνω αντάβιες. Το λέω λοιπόν εγώ σε μια φίλη μου από τα αγγλικά. Μου λέει, δεν θα πας σε κομμωτήριο να σου πάρουν όλα τα λεφτά. Βλέπεις, εδώ είμαι και σεξι με το σορτσάκι. Hashtag not. Η ξαδέρφη μου μου λέει, εμένα είναι κομμώτρια και κάνει βαφές στις φίλες της στο σπίτι. Πάρα πολύ έμπειρη, πάρα πολύ καλή και τα δικά μου εκείνη τα φτιάχνει. Θα έρθει στο σπίτι να στα φτιάξει, να πληρώσεις και λιγότερα λεφτά, να πάρει και εκείνη κανένα χαρτζιλίκι. Έκανα ερωτήσεις για το αν είναι αρκετά έμπειρη. Ζήτησα να δω πιθανές φωτογραφίες με τη δουλειά της. Φυσικά και όχι, διότι ήμουν ένας άσχετος νουμπάς. Έρχεται λοιπόν η τύψα στο σπίτι για να κάνουμε τις αντάβιες και βγάζει, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον ή αν υπήρξε κάποτε ποτέ γενικά στην κομμωτική. Ήταν ένα σκεύος πλαστικό, ελαστικό, με τρυπούλες, σαν και αυτό που βράζουμε τα μακαρόνια. Σαν πολύ σφιχτό καπελάκι, πλαστικό που έμοιαζε με τρυπητήρι ταυτόχρονα. Για του λόγου του αληθές, για να καταλάβετε, θα φέρω το τρυπητήρι, όχι. Που λες ήταν αυτό, πες ότι αυτό, ήταν στενό βέβαια έτσι, στενό το καπελάκι, όπα, δεν στερεώνεται. Και αυτή, με μία πολύ λεπτή χτένα, μου έβγαζε από τις τρύπες μέσα, τούφες. Μου έβγαζε λοιπόν τις τούφες και ήταν και οι τούφες που μου έβαφε για να μου κάνει εκεί πάνω τις αντάβιες. Μου βάζει λοιπόν τα αλουμινόχαρτα, περνάει λίγη ώρα, αρχίζει και μου τα βγάζει. Και συνειδητοποιώ ότι μαζί με το αλουμινόχαρτο φεύγουν και πάρα πολλές τρίχες. Δεν πανικοβάλλομαι όμως, μάλλον δεν ήθελα να το δεχτώ. Λέω, θα είναι σφιχτά τα αλουμινόχαρτα.
Θα τραβιούνται τρίχες από το πλαστικό. Όχι. Απλά έλειωνε το μαλλί και το έπαιρνε μαζί με το αλουμινόχαρτο. Τέλος πάντων με στεγνώνει και είμαι, τι να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε δει Tiger King, συγκεκριμένα το μαλλί του Tiger King. Ήταν αυτό ακριβώς, με διάφορες έτσι θερμές εξωτικές αποχρώσεις. Αλλού ήταν πορτοκαλί, αλλού ήταν κίτρινο, αλλού ήταν λευκό. Και αλλού φυσικά ήταν καρεδάκι γιατί μου είχε κόψει τις τούφες στη μέση, μάλλον μου τις είχε κάψει. Και ήμουνα τόσο ζών που την πλήρωσα, διότι μου την είχε συστήσει φίλη μου. Για να το διορθώσω μετά αυτό το πράγμα στο κομμωτήριο το επόμενο που πήγα, που μου κοιτάζανε το κεφάλι 20 λεπτά οι άνθρωποι πανικόβλητοι και δεν ξέρανε πώς θα το διορθώσουν. Μου κάνανε αντάβιες σε όλο το κεφάλι. Αλλού καστανές για να το σκουρίνουν, αλλού πιο ανοιχτές για να το φέρουν στην ίδια απόχρωση με τα υπόλοιπα. Χάλι, όχι μαύρο, ξανθό. Μόλις έμαθα από πού βγαίνει το gas lighting. Είναι ένα story time, όχι δικό μου story time, αλλά ένα story time σχετικά με το από πού βγήκε το gas lighting. Apparently βασίζεται σε μια ταινία του 1930 και έχει να κάνει με ένα ζευγάρι όπου ο σύζυγος αποφάσισε ότι δεν τη θέλει τη γυναίκα του. Μιας και το έργο υποτίθεται ότι αφορά μια εποχή που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, σε όλο το σπίτι μέσα είχαν λάμπες υγραερίου. Ο σύζυγος λοιπόν αυτό που έκανε ήταν κάθε φορά που βράδιαζε να χαμηλώνει τη λάμπα σιγά σιγά και να κάνει το χώρο ακόμη πιο σκοτεινό από ό,τι ήταν συνήθως. Η γυναίκα του λοιπόν κοιτούσε το χώρο μέσα στο σπίτι ενώ μιλούσε και έλεγε «Μήπως είναι λίγο πιο σκοτεινά εδώ μέσα» και τους έλεγε «Όχι, ο φωτισμός είναι όπως συνήθως». Κάθε μέρα που περνούσε, αυτός χαμήλωνε τη λάμπα όλο και περισσότερο από λίγο και εκείνη είχε πάντοτε την ίδια ερώτηση. Ο φωτισμός δεν είναι λίγο σκοτεινός? Και αυτός της έλεγε «Όχι, όλα είναι μια χαρά, ο φωτισμός είναι okay». Μέρα στην ημέρα, τόσο που χαμήλωνε συνέχεια ο σύζυγος τη λάμπα, απλά κάποια στιγμή δεν είχε φως. Οπότε εκείνη άρχισε να πανικοβάλλεται και να λέει ότι δεν βλέπει. Και ο άντρας της έλεγε ότι «Όχι, όλα είναι μια χαρά, εγώ βλέπω κανονικά». Και ενώ η σύζυγός του φυσικά και δεν ήταν τρελή, από όλη αυτή την κατάσταση κατέληξε να είναι τρελή και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο την ξεφορτώθηκε. Στέλνοντάς την στο τρελάδικο. Λοιπόν, λαμβάνει χώρα στο περσινό πασχαλινό τραπέζι, στο οποίο ο θείος μου έκανε μια συγκεκριμένη διατροφή, διότι είχε κάποια προβληματάκια υγείας, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορούσε να παραστρατεί διατροφικά. Ψινότουσαν εκεί τα κοκορέτσια, τα μπριζολίδια, τα παϊδάκια, τρώγαν όλοι ο θείος μου. Βράχος. Δεν έτρωγε τίποτα. Λέω, θείε, μπράβο, καλά έχεις κρατήσει, δεν τρως τίποτα, ούτε κανένα κοψιδάκι έτσι για το μεζέ. Μου λέει, όχι, όχι, το έχω γυρίσει στην υγιεινή διατροφή και μη σου πω θα το κρατήσω κιόλας, γιατί έχω αρχίσει και γίνομαι και expert πλέον. Του λέω, δηλαδή, έχω βάλει, μου λέει, όλα εκείνα τα καινούρια διατροφικά που οι άλλοι στην ηλικία μου δεν τα ξέρουν, έχω βάλει μέσα και τα αβοκάντα. Μη σου πω, μου λέει, ότι τρέφουμε αποκλειστικά με Οκινάουα. Λέω, με τι τρέφεσαι, θείε? Μου λέει, με Οκινάουα. Εννοούσε κοινόα. Θέλω να σου πω, φίλοι μου Ανακοίμη, ότι τώρα όσο ανοίγει ο καιρός και όσο πιάνουν οι ζέστες, όλο μου το καλοκαίρι είναι ένα τρομακτικό story time, διότι τρέμω τις κατσαρίδες. Και ενώ λοιπόν έχω αυτό τον βαθύτατο φόβο, σήμερα το πρωί που έκανα μπάνιο και είχα κλειστά τα μάτια, παραπάτησα. Πάτησα πάνω στο σιφόνι και το έσπασα. Σαν να λέω της κατσαρίδας, ζωήστε. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Μπείτε να παραλάβω τους στο σπίτι μου. Και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα, γιατί είναι μέσα στην ντουζιέρα. Δεν είναι απ' έξω, δεν μπορώ να το ταπώσω με κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να τα αλλάξω. Και αν μέχρι να τα αλλάξω έχω ανεπιθύμητες επισκέψεις, τι θα κάνω?